Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Έχω έρθει για ακόμα μια φορά και πώς θα γινόταν άλλωστε Δευτέρα να μην έρθω με τέτοια συνταγή. Σουφλέ πατάτας με κρεμμύδια. Έχω βάλει και λίγο λουκάνικο μέσα, νομίζω κάνει τη διαφορά. Και στην ουσία είναι ένα πλήρες πρωινό, το οποίο με έναν αυτό, τρόπο ναι, το μετέτρεψα σε μεσημεριανό. Μόνο με τη χρήση της μπεσαμέλ. Είναι ένα κανονικότατο γεύμα, Γιώργο. Κανονικά όμως. Που πρέπει να είναι και νοστιμότατο. Είναι πανόσιμο, δοκίμασα πάντα, κάθε φορά δοκιμάζω κι εγώ. Και κράτς κάνει, και πλούσιο είναι. Και έχει. Έρχεται. Θέλει βέβαια να κρυώσει, καταλαβαίνετε. Το πρώτο κομμάτι που έκοψα ήταν ζεστό, γι' αυτό και έπεσε. Άμα κρυώσει, στέκεται και είναι τούμπανο. Νομίζω είναι καλύτερη επιλογή να ξεκινήσετε. Όχι τη μέρα σας. Να συνεχίσετε μάλλον σε κάτι πιο μεσημεριανό. Σε ένα γεύμα. Τι μου έρχεται να πω. Όποτε έχουμε πάει ταξίδια, πας παιδί μου σε άλλες χώρες και λες πάω να φάω κάτι ωραίο. Βρες σαν την Ελλάδα, βρες σαν την ελληνική κουζίνα. Οι συνταγές είναι μοναδικές. Όχι, όχι, ισχύει. Βες και, τώρα. Εμείς παίρνουμε και ξένες συνταγές ή ξένα υλικά από άλλες χώρες, ενώ οι ξένες χώρες κάνουν αμά και πώς να βρουν τα δικά μας υλικά. Ναι, εδώ πουλάνε το λάδι το ελληνικό για ιταλικό. Και γι' αυτό και οι ELSF που δουλεύουν στο εξωτερικό κάνουν τόσο πολύ μεγάλη καριέρα. Λοιπόν, πάμε να μας πεις τώρα τα υλικά που θα χρειαστούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για να φτιάξουμε σήμερα σουφλέ πατάτας με κρεμμύδια. Θα χρειαστούμε πατάτες. 10 βρασμένες πατάτες μετρίου μεγέθους. Να βγει γύρω στο μισό κιλό για να κάνετε ένα ωραίο μεγάλο ταψί. Ένα κομμάτι βούτυρο και 100 γραμμάρια κίτρινο τυρί. Θα τα βάλω ευχαριστώ, μέσα στις πατάτες γιατί στην ουσία θα κάνω ένα μπουρέ πατάτας και θα τα αναμίξω όλα τα υπόλοιπα συστατικά. Θα κάνουμε μία μπεσαμέλ. Κλασική συνταγή. Ένα προς ένα αλεύρι με βούτυρο. 250 γραμμάρια συγκεκριμένη περίπτωση και ένα λίτρο γάρα. Είναι συγκεκριμένη αυτή η συνταγή. Πρέπει να την ακολουθήσετε ακριβώς αν θέλετε να βγάλετε αυτό το αποτέλεσμα. Και, και στη γέμιση. Να, συγγνώμη, παρένα, θα στείλουμε ένα κομμάτι πάνω στο Βάνια γιατί γύρισα από τις διακοπές κομμένος. Θα έρθει να στεριώσει. Γελάει. Και στη γέμιση ακόμα πρόσθεσα λουκάνικο μαζί με τα κρεμμύδια. Μην δεις άνθρωπο να έχει περάσει καλά το καλοκαίρι του και να έχει πάρει 6-7 κιλά και τι έγινε. Θα τους ρημάξω όλους. Για να ρίξω, άνθρωπο. Το είδα εγώ, ήταν ανανεωμένος. Και μαζί με τα κρεμμύδια και το λουκάνικο. Θα το αρωματίσουμε με λίγο μοσχοκάριδο και λίγο φρέσκο θυμάρι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Νομίζω ότι με αυτά τα 6-7 υλικά που σίγουρα έχεις στο ψυγείο σου, θα φτιάξεις αυτό το τέλειο πραγματικά φαγητό. Για σου ένα τρόμα. Και πάμε λοιπόν με την πρώτη δουλειά. Νομίζω είναι νόστιμο, Γρηγόρη. Ναταλή, δοκίμασα κι εγώ, έχει βγει μπόμπα. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Και μπράβο, ρε Γιώργαρα μου. Μπράβο, ρε αγόρι. Γιώργο, να σου πω κάτι. Το έχω ξαναπεί. Ξέρεις, ο Γιώργος δεν είναι ο κλασικός μάγειρας που θα τον δεις, ξέρεις, με τα κιλάκια του, με τα αυτά, θα πεις ότι ξέρεις ένας μάγειρας που μαγειρεύει. Έχω την κυλίτσα. Ρε παιδί μου, δεν σου το είχα. Αλήθεια. Δηλαδή, μαγειρεύεις πάρα πολύ όλο καλά. Αλήθεια σου λέω. Μπράβο, γόρι μου. Τέλος πάντων. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, με τιμάνε τα λόγια σας πραγματικά. Κάθε μέρα μας εκπλήσεις. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε με την πρώτη δουλειά που είναι η μπεσαμέλ. Έχω βάλει και λιώνει το βούτυρό μου σε ζεστή φωτιά, σε κατσαρόλα. Ρίχνω ένα προς ένα. Πάει με το κορίτσι σου το. Όχι, δεν έχω κορίτσι, Γρηγόρη. Στο ποέ με το κορίτσι του ήρθε. Το έδαγα από τις κάμερες. Παναγία μου, Χρήστε. Το έδαγα. Να σε εκθέσουμε και εσένα μόνο εμείς, θα εκθέσουμε θα σου τον εαυτό μας. Να σου πω κάτι, Ναταλή. Εγκεφαλικά. Ναι, ναι. Δεν είμαι διαθέσιμος. Είμαι διαθέσιμος σωματικά. Το κορμί το δίνεις, δηλαδή. Μα για να κορμίζουμε όλοι. Ισχύει. Λοιπόν, για πες μου κάτι με την μπεσαμέλ. Εσύ με δείχνεις γιατί ζηλεύεις τώρα. Θες να φας κι εσύ. Θα σου στείλω τώρα πάνω. Περίμενε. Βάλαμε λοιπόν το βούτυρο, έλειωσε ένα προς ένα μαζί με το αλεύρι. Κάνουμε στην ουσία ένα ρου. Έτσι γίνεται η μπεσαμέλ. Πάρα πολλοί την κάνουν με γάλα και κολοφλάουερ. Είναι γι' αυτό ένα τρόπο, αλλά η σωστή μπεσαμέλ, παιδιά, γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να γίνει κάπως διαφορετικά. Και επειδή την έχει φτιάξει πολλές φορές στην εκπομπή, είναι πολύ εύκολο και δεν σου έχει κόψει και δεν ποτέ. Δεν μου κόβει ποτέ, και τώρα κατευθείαν θα το δείξω και γαλατάκι. Πάλι. Θα βάλουμε το γάλα. Βάλτε μία κουταλιά, δύο στην αρχή. Μην το ρίξετε όλο, γιατί το γάλα θα του κόψει τη θερμοκρασία και θα πάρει πιο πολλή ώρα. Και δεν θα δέσει πάρα πολύ ωραία. Κρύο γαλατάκι. Θερμοκρασία δωματίου τώρα. Θερμοκρασία δωματίου. Ναι, και μέχρι τώρα λίγο εδώ να πάρει μία ζεστασιά. Βλέπετε πόσο απλά γίνεται η μπεσαμέλ που παίρνουμε οι περισσότεροι έτοιμοι και μαγειρεύουμε. Και προχθές πάλι τσακωνόμουν για αυτόν τον λόγο. Κάποιος μου είπε ότι μαγείρεψε με έτοιμη μπεσαμέλ. Δεν χρειάζεται να τσακώνεσαι. Μα είναι πανεύκολο πραγματικά. Μέχρι να ξεκινήσει εδώ η μπεσαμέλ. Να βάλω λίγο εδώ να σοτάρω σιγά σιγά το κρεμμύδια μου σε φέτες μαζί με το λουκάνικο που είναι η βασική
γέμιση. Γιώργο, ρίχνω κι άλλο. Κοίτα, τώρα εγώ αγχώθηκα με την πεσαμέλ. Θα το κάνω τώρα, Νατάλη. Θα σου ρίχνω εγώ το γάλα. Σιγά, σιγά. Γιατί εγώ αγχώθηκα τώρα, περίμενε. Δείτε πόσο απλό είναι να κάνετε μια σπιτική πεσαμέλ. Θα πιτσιλιστούμε. Απλά πιάστε πιο καλά το, γιατί είναι πλαστικό. Α, οκ. Ενσωματώνουμε το γάλα. Αυτό τώρα θα λιώσει, έτσι. Αυτό θα λιώσει. Τώρα αυτό είναι το ρου. Το ρου είναι ο βασικός τρόπος ζεσίματος που κάνουμε στις σάλτσες. Γι' αυτό και βολεύει και στην πεσαμέλ. Ρε Γιώργο, θα μου κόψει εμένα. Τώρα δεν κόβει, μην ανησυχείς. Άμα δεν σου κόψει, δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά σιγά το γάλα. Μπορείτε βέβαια να το ζεστάνετε, ώστε να έχετε ένα πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Αλλά αυτός ο τρόπος, γιατί εντάξει, προφανώς να μην χαλάσει ένα σκέπος να ζεστάσει το γάλα, δεν χρειάζεται. Και να το, σιγά σιγά βλέπεις που πίζει. Σιγά σιγά το γάλα. Πάλι με το μάτι, έτσι. Όχι το κλασικό. Με το μάτι. Με το μάτι έχω δώσει τα γυαλιά. Κάτσε λίγο να το πάρω εγώ. Πάμε εσύ, γιατί δεν βλέπω χαίρι. Είδες γιατί δεν την κάνω μόνη μου την μεσαμέλ στο σπίτι. Θέλει για τον εξοπλισμό. Βάλουμε και λίγο και το υπόλοιπο γαλαντάκι. Και εφόσον το πιο δύσκολο κομμάτι της δαγής και το πιο χρονοβόρο στην ουσία είναι η μπεσαμέλ. Παιδιά, ένα παιδί από την παραγωγή να πάει πάνω στο σκηνοθέτη μου έχει σπάσει το τύμπανο. Θέλει, πεινάει, υπάρχει κάποιος εδώ. Να το, αυτό θα πάει. Του βάλα ένα μικρό έτσι, επειδή είναι νιόπαντρος. Βάνια μου. Δεν μ' ακούει κανείς. Μ' ακούει κανείς. Δεν σε σκέφτεται κανένας, δεν έρχεται κανένας. Να το, εντάξει, το κανόνισα. Μην σταμάτα. Θα πας. Ηρέμησε. Ορίστε. Στον κύριο Βάνια Βλαχοδημητρόπουλο, με αγάπη. Και μία σόδα μετά για... Είναι το πιο μελαλίδικο η μπεσαμέλ, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιδιά το αποτέλεσμα εδώ δεν το φαίνει τίποτα άλλο. Άμα βάλετε και μια καλή ποιότητα βούτυρο... Δείτε, βρε παιδιά, δείτε. Έτοιμη. Έτοιμη η μπεσαμέλ μου. Δείτε μπεσαμέλ μέσα σε ένα λεπτό. Μπροστά στα μάτια σας. Γιώργο, μπράβο. Θα την αφήσω εδώ στην άκρη, γιατί θα ξεκινήσουμε να ενσωματώνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Σώταρα και το λουκάνικό μου εδώ με το κρεμμύδι και είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε μέσα στις πατάτες. Στις οποίες έχεις βράσει. Στις οποίες έχω βράσει. Θα βάλουμε το κρεμμύδι με το λουκάνικο. Είναι βρασμένες να λιώνουν, τέρμα. Έτσι. Είναι δηλαδή... τέρμα βρασμένες, ναι. Ακριβώς. Θα βάλουμε Σοφάκι λίγο μου, ένα κομμάτι για τη Σοφία. Μισό λεπτό. Έλα, μωράκι. Μέχρι να έρθουμε εκεί, τσίμπα ένα κομματάκι σουφλέ. Λοιπόν, τυρί. Όχι, μην ξηγέσαι. Μαζεμένες πολλές προσωπικότητες. Διατροφή, υπερτροφία. Δεν τα αντέγει εκπομπή. Ίσα-ίσα να πει μια καλή κουβέντα για το σεφ μας. Θα βάλω. Τι είναι αυτό, παστίτσιο. Σουφλέ με παντάστα και κρεμμύδι. Τώρα αυτό είναι ωραίο πράγμα να τρώω εγώ στην τηλεόραση. Είναι ωραίο πράγμα. Εγώ. Πάρτε το πλάνο να δοκιμάσουμε λίγο. Εγώ να βγω στην τηλεόραση και να τρώω. Όχι, δεν θα το πάρω πίσω. Τι influencer είμαι. Δεν φαίνεται. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη συνταγή. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο μου. Αν δεν έχεις αυτό το μηχάνημα που πώς λέγεται. Αυτό λέγεται πατατοπατητής. Αν δεν έχεις λοιπόν το πατατοπατητή. Με μία. Με μπουνίτσα και γαντάκια. Και... Δεν είναι με το πιρούνι. Εμένα η μαμά μου το έκανε με το πιρούνι. Ισχύει, απλά επειδή είναι μεγάλος ο όγκος, για να μην πιάσει το χέρι. Γιατί το έκανα εγώ το πρωί με το πιρούνι και όταν πιάστηκε το χέρι μου. Με την κουταλίτσα είναι έτοιμη. Έσπασε οι πατάτες. Μπαμ μπαμ. Βάζουμε σε ένα ταψάκι λίγο βουτύρο. Σε ένα ταψάκι έβαλα. Για να μην κολλήσει, καταλαβαίνετε η πατάτα έχει άμυλο. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσει. Βάλτε αρκετό αλάτι, το σηκώνει η πατάτα. Θα γεμίσω. Έχει όμως και το λουκάνικο αρκετό, είναι πολύ πικάντικο έτσι και αλμυρό. Έχει, του δίνει την αψάδα, του δίνει μια διαφορετική νότα. Γιατί η πατάτα και η μπεσαμέλ, καταλαβαίνεις ότι φτάνει σε ένα επίπεδο, δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά. Με το λουκάνικο εκτοξεύεται. Να πούμε ότι είναι ένα καταπληκτικό πιάτο. Ευχαριστώ ειλικρινά, πάρα πολύ. Είναι ένα και πανεύκολο πιάτο, έτσι. Είναι πάμπα. Τώρα εδώ και την μπεσαμέλ την κάναμε live. Τις πατάτες μόνο θα χρειαστεί να κάνετε μια προετοιμασία. Το άπλωσα εγώ εδώ στο ταψάκι που θα ρίξω την μπεσαμέλ και νομίζω. Εγώ και για βραδινό θα το έτρωγα. Να πω μια ιδέα. Εμείς καμιά φορά παίρνουμε, ρε παιδί μου, σουβλάκια απ' έξω και πατάτες τηγανητές. Ναι. Δεν τις τρώμε. Και μας μένουνε. Οι πατάτες τηγανητές είναι πρωτηγανισμένες όμως στην Αιτία. Ναι, εκεί είναι, εκεί παίζει ρόλο μόνο. Θα σου πω όμως. Πες ότι εμείς τηγανίζουμε πατάτες μια νοικοκυρά το μεσημέρι να φάνε τα παιδάκια της. Και τους μένουν οι πατάτες. Τι μπορούν να τις κάνουν. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω τώρα, εμένα μου δόθηκε. Εμείς τι κάνουμε, το κάνουμε μελέτα. Δηλαδή την πατάτα την τηγανισμένη, τη βάζουμε στο ψυγείο. Αυτό είναι έξυπνο. Και ό,τι μένει, τσακ με αυγουλάκι, ακόμα και το σουβλάκι που έχει μείνει. Τσουκ στην ομελετήτσα, ποίημα. Δίνει τι ιδέε μου, ε. Να μην, ναι. Να μην το κάνουν αυτό στα μαγαζιά που περισσέψαν. Καλά, λέω για το σπίτι μα. Μην δίνει τι ιδέε. Και βάζω την τέλεια αυτή μπεσαμέλ μου. Θα την βάλετε σιγά σιγά πάνω. Θα απλώσει με το ζέσταμα. Θα την απλώσετε κι εσείς σιγά σιγά. Πάντα με μία κουτάλα. Μην τα ρίχνετε τα πράγματα κατευθείαν. Ειδικά την μπεσαμέλ και τις κρέμες. Α, να μην την πάρουμε έτσι. Ναι, γιατί θα πάει μόνο σε ένα σημείο. Θα κάνει μία χούβα στο κέντρο.
και θα χαλάσει την ισορροπία του, του φαγητού. Θα απλώσω κι εγώ σιγά σιγά. Όπω τα έκανα λίγο χάλια. Δεν πειράζει, ξέρεις, πολλές φορές η γεύση μετράει. Μάλλον λέβεις, πάντα η γεύση μετράει. Απλώθηκε, θα σκουπίσω και λίγο. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου. Τι ρίχνεις από πάνω, τι τυράκι, θα τα λες όλα. Έχω βάλει κίτρινο τυρί τριμμένο. Είναι Δανίας. Δεν ξέρω τώρα. Τυρί Δανίας και εσύ που το βρείτε κι εσείς. Θα καλά, πριν λέγαμε για, για την ελληνική κουζίνα και μου λες τυρί Δανίας. Τώρα είναι δυνατό. Αυτά τα φαγητά είναι, έχουν μια έναν ευρωπαϊκό έλα. Δεν είναι πάρα πολύ στην κεντρική Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, εκεί δεν έχουν ακριβώς ελληνικό τυρί. Βάζω και λίγο τυράκι από πάνω. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 200 βαθμούς αέρα. Πάνω κάτω αντίσταση. Κεντρική σχάρα. Κεντρική σχάρα. Θέλει 25 λεπτά, μισή ώρα μέχρι να πάρει χρώμα με το μάτι. Πιπεράκι από πάνω. Μπορεί να έχετε βράσει από βραδύ στις πατάτες. Ή μπορεί να περισσέψανε με κάποιο τρόπο. Σωστά. Και αυτό εδώ, παιδιά, το φαγητό θα είναι έτοιμο σε 25 λεπτά. Αν έχετε απορίες, αν έχετε κάτι να με ρωτήσετε, ακολουθήστε με τώρα. Για προσωπικό, είπαμε, δίνει κορμί ο άνθρωπος. Όχι εγκέφαλο. Γιώργος Μορφύρης, περιμένω να δω το έτοιμά σου. Δείτε αργότερα τη συνταγή στο tv5.gr. Να πάτε στο ποέμι, είναι καταπληκτικό ζαχαροπλαστή. Όσοι είστε εκεί γύρω.